Λοιπόν, είμαστε στον Dirty 98,6. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Βεβαίως δεν είμαι μόνη μου τέτοια μέρα, δεν θα μπορούσα να είμαι μόνη μου. Έχω το καλύτερο δώρο για σας, Νίκος Οικονομόπουλος, στο στούντιο του Dirty 98,6 live. Έτσι. Εδώ είμαι. Εδώ είναι, δεν τον αφήνω εδώ να φύγει. Με τη βασούλα. Υποτίθεται τελειώναμε στις 10, πήραμε λίγο παράταση. Πώς λένε, παίρνουμε άδεια από τη σημαία. Εμείς παίρνουμε παράταση από τη σημαία. Εγώ πώς κάνω ό,τι μου πείτε. Το θέμα, φαντάζομαι, της οικογένειας και τα λοιπά, το έχεις στην άκρη του μυαλού σου για αργότερα. Ναι. Πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ να κάνω οικογένεια, αλλά πιστεύω πως αυτό δεν πρέπει να είναι και πολύ άμεσο. Νομίζω κι εγώ. Ναι. Νομίζω κι εγώ ότι περιμένουμε ακόμα λίγα χρόνια. Ποτέ δεν ξέρεις, βέβαια. Ναι, πώς θα φέρνει και πώς κάνει. Ας αφήσουμε τη ζωή να φέρει τα πράγματα από μόνη της. Μου είπες πριν κάτι, δεν πιστεύεις στην τύχη. Ναι. Τι εννοείς? Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν είσαι τη άποψη που λέμε Σύν Αθηνά και Χερακίνη, ότι να κάνουμε ότι κάτι κι εμείς. Μου, εγώ την ορίζω. Φτιάχνουμε μόνοι μας, λες. Βέβαια. Δηλαδή, άμα κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μας, εφόσον δεν προσπαθήσαμε, η τύχη μας δέει. Δεν φταίει η τύχη μας. Δηλαδή, εγώ τι γεννήθηκα, πλούσιος και ήμουν τραγουδιστής. Γεννήθηκα ένα πολύ φτωχό παιδί που προσπάθησα, δούλεψα, δουλεύω. Την είπα, δεν εννοώ ότι είμαι πλούσιος. Άλλο πάνω από. Πάνω προσπαθώ να κάνω πράγματα που αγαπώ και να κατακτήσω πράγματα τα οποία δεν φανταζόμουν ποτέ. Με δουλειά. Όλοι αυτό πρέπει να κάνουμε. Δουλειά εννοείς. Τύχη. Τι πάνε να πει τύχη. Δηλαδή, είμαι τυχερός που έγινε τραγουδιστής. Όχι, περίμενα. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Δεν είναι τύχη όμως ότι δίπλα σου βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σε πίστεψαν. Σαφώς υπήρχε ταλέντο. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν κάποιον ο οποίος δεν έχει ταλέντο και αξία. Πώς θα πιστέψει κάποιος εσένα που δεν έχεις τίποτα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι τραγουδιστές και μένουν πολλά χρόνια, ας πούμε, στην Όχι, είναι λίγο με κομίτες. Όχι, βέβαια. Εγώ δεν θέλω να είμαι κομίτης. Εγώ νομίζω ότι έχω το ταλέντο να τραγουδάω. Και αυτό κάνω, δεν κάνω τίποτα άλλο. Άρα καταλήγουμε ότι την τύχη μας την ορίζουμε εμείς. Ο Θεός μου έδωσε ένα δώρο. Τη φωνή. Μεγάλο αυτό. Δώρο έχω να σου πω. Μπράβο. Αυτό μου έδωσε ο Θεός και εγώ το εκμεταλλεύομαι με αυτόν τον τρόπο. Ρωτάνε να σε ρωτήσω να τους περιγράψεις μια μέρα σου όταν δεν δουλεύεις. Κοιμάμαι. Πάρα πολύ. Ξυπνάω στις 4-5 το απόγευμα, όχι το πρωί. Και μετά θα φάω κάτι, θα δω τηλεόραση και θα κάθομαι όλη η μέρα στον καναπέ και λίγο θα παίξω με το σκυλί. Να χαλαρώσει δηλαδή τέτοια πράγματα. Μαγειρεύεις. Καθόλου. Τίποτα δεν το έχουμε. Άσχετος εντελώς. Εδώ μην περιμένεις να σου κάνω μια τηγάνη την πατάτα, γιατί η πατάτα μπορεί να γίνει popcorn. Μην περιμένεις τίποτα. Είμαι άσχετος δυστυχώς. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλοι επίσης. Για να σου πω και κάτι, δεν θέλω να μάθω. Δεν ξέρω, δεν μου κάνει το μαγειρική. Δεν μου κάθεται. Με τόσα reality φέτος, αγάπη μου, πρέπει να γίνουμε όλοι experts στο είδος. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Τηλεόραση βλέπεις? Όχι πολύ. Και αν θα δω ντοκιμαντέρ. Βάζω Nova και βλέπω National Geographic. Δεν μου αρέσει καθόλου τηλεόραση. Καθόλου. Τι σε χαλαρώνει? Η ησυχία. Και η μοναξιά. Μ' αρέσει να είμαι πολλές φορές. Αυτό πήγα να σου πω. Δηλαδή πρέπει να την επιλέξεις πολλές φορές. Επειδή έχω να κάνω με πολύ κόσμο κάθε μέρα και στο μαγαζί, δίνω την ψυχή μου και στην πίστα και στο καμάρι που έρχεται ο κόσμος, μιλάω με πάρα πολύ κόσμο. Θέλω πάρα πολλές στιγμές να μένω μόνος μου. Εντελώς μόνος μου. Μ' αρέσει. Όχι ανάγκη. Ναι. Εγώ σε καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί και εγώ το αγαπώ αυτό το πράγμα. Και λέω ότι η μοναξιά είναι πάρα πολύ ωραία φίλη όταν την επιλέγεις. Όχι όταν σε επιλέγει. Ναι. Γεια σου, Νίκο. Εγώ αγαπάω τη μοναξιά μου.